Ανοίγουμε τη σελίδα τώρα των αυτοδιοικητικών εκλογών και σήμερα στη συχνότητα του 984 έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Κρήτης και επικεφαλής του συνδυασμού της Λαϊκής Εισπύρωσης για την Περιφέρεια της Κρήτης, τον κύριο Αλέξανδρο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλημέρα και στο κρατέ μας. Κύριε Μαρινάκη, θα ξεκινήσω με κάτι που αναπόφευκτα είναι της επικαιρότητας, διότι παρά τις θρυλούμενες και επιστημονικά από κάποιους καθ' υπερβολήν αναγνώσεις των φαινομένων των καιρικών μια φορά κάθε 16.000 χρόνια, σε 16 μέρες ξανά μανά τα ίδια, και το ελληνικό κράτος δεν είναι έτοιμο ούτε για φαινόμενα που εμφανίζονται ανά 16 μέρες. Και όταν λέω κράτος, δεν εννοώ μόνο κεντρικά υπουργεία, εννοώ περιφέρειες, δήμους. Εδώ ο δήμαρχος στο Βόλο από τη Δευτέρα στόλιζε, όχι καθάριζε, ό,τι μπορούσε να καθαρίσει. Και επειδή στα Χανιά, για παράδειγμα, χθες πλημμύρισαν αίθουσες στο Πολυτεχνείο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες. Και επειδή δεν μπορεί να τα λέμε όλα ωραία και καλά, ένας υποψήφιος περιφερειάρχης από εδώ και ένας υποψήφιος περιφερειάρχης από εκεί, εσείς βεβαίως είστε με πολιτικό πρόσημο, θέλω να μου πείτε ένα πρώτο σχόλιο για κάτι που μπορεί ανά πάσα στιγμή και όχι ανά 16.000 χρόνια να συμβεί και εδώ. Καταρχήν δεν είναι κάτι τόσο χρόνια που γίνονται τα φαινόμενα αυτά. Το βασικό και καλά το είπατε κύριε Σαχίν, είναι ότι τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, τα τριμερικά έργα, τα διπυρικά, τα δυσμικά, δεν ήταν στις προτεραιότητες ούτε του κεντρικού κράτους, ούτε των περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Αυτό κατά γνώμη μας ήταν εγκληματικό και το είχαμε και στο παρελθόν πληρώσει αρκετά. Δεν είναι και όταν εσύ μας είχε ζήσει. Το 19 είχε πνιγεί πραγματικά και ο νομός των Χανίων και Ρεθύμνων. Το 20 η Χερσόνησος. Το 22 η Αγία Πελαγία και η Σιτία. Με όχι τεράστιες νεροποντές που γίνονται κάθε 15-20 χρόνια, αλλά ιστολογικά φαινόμενα. Δυστυχώς, παρά τις σημάσεις μας, τα χρήματα που δίνονταν για την πολιτική προστασία ήταν ελάχιστα. Δεν υπήρχε σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας, και όχι μόνο αυτό, αλλά και προειδοποίησεις που υπήρχαν από την υποχωρία, που έλεγε ότι το 16 υπάρχουν μελέτες, 17, που έλεγε ότι σε κάθε περιφέρεια πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα έργα, ούτε αυτά ιεραρχούνταν και χρηματοδοτούνταν να γίνουν μελέτες, να γίνουν τα έργα. Δυστυχώς. Θα σας πω στον νομό Χανίων και στον νομό Ρεθύμνων και δίσκες στο Ηράκλειο και στο Λασίδι μετά το 20-22 είχαν να καθαριστούν τα ρέματα και τα ποτάμια πάνω από 30 χρόνια. Είναι ευθύνη της περιφέρειας. Ποιος έχει λέει την ευθύνη και αυτά. Σήμερα είναι καθαρισμένα. Αν γίνει δηλαδή κάτι στο Ηράκλειο, το Γιώφυρο, τι θα γίνει στο Γιώφυρο. Τι θα γίνει όλη αυτή η περιοχή και σε άλλες περιοχές αντίστοιχα. Είχαμε πάει προχθές στον Αποκόρνα, μαζί με τον Κοιλιάρ, το μεγαλύτερο ποταμό τη περιοχή, στα καθάριστο, στα ρέματα αντίστοιχα. Και όχι μόνο αυτό, δίναμε και άδειες σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που έκλειναν 2, 3 και 4 ρέματα. Είναι γνωστό ότι στις τουρκικές περιοχές το 1/5 των ρεμάτων που υπήρχαν λειτουργούν. Πάλα έχουν κλείσει το βωμό του κέρδους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρηματοδότηση και με το φτιάρια χρήματα για τους μεγάλους, για τις λεγόμενες μεγάλες επενδύσεις και απ' την άλλη. Χρήματα για τις ανάγκες και τη ζωή του απλού πολίτη, του εργαζόμενου λαού, του αγρότη, του επαγγελματία, τίποτα. Μηδέν. Κοιτάξτε τους προϋπολογισμούς. Ελάχιστα τα χρήματα. Και από αυτά τα ελάχιστα χρήματα, τα περισσότερα ούτε καν αυτά αξιοποιούνταν και που στο τέλος του χρόνου πήγαιναν σε άλλους κωδικούς και στους δήμους και στις περιφέρειες. Άρα έχουν ονοματοπώνυμο οι καταστροφές, οι ευθύνες για τις καταστροφές. Και κατά γνώμη μας πρέπει να ζητηθεί και το πολιτικό κόστος με την ψήφο μας στο 8 το Οκτώβριο πρέπει να τιμωρηθούν οι πέτοι. Θα σας πω ότι η μελέτη του ΠΕΧΟΔΕ έλεγε συγκεκριμένα πράγματα. Να συγκρατιούνται τα νερά στα ημιορνέ και στα ορεινά του νησιού και την Κρήτη εννοώ. Ναι, ναι. Τι είχαμε φέρει εμείς στην επιφάνεια με το 19, τη Δημήτρη του 19. Είχαμε κάνει μερίδες, το συζητούσαμε, που το χειμώνα δεν θα κατεβαίναμε με ορμή τα νερά προς τα παιδινά και προς τις πόλεις και στα παραθαλάσσια και το καλοκαίρι θα αξιοποιούνταν και για την πυρόσβεση, δηλαδή πυροσβεστική τροχήματα δεν θα έπαιρναν, θα είχαν σε κοντινά σημεία νερό να πάρουν, αλλά θα αξιοποιούνταν και για την ίδρυυση και την άνδρευση περιοχών με φυσική ροή, δηλαδή με φτηνό χρύο, με φτηνό νερό
για τις ανάγκες που λαγωτώ. Έχουμε χωριά που με βιτίο πήγαινε φέτος στο νερό, να πιούν νερό οι άνθρωποι. Δεν μιλάω για άνθρωποι τώρα που ολόκληρες περιοχές δεν είχαν να ποτίσουν ένα μέτρο χωράφι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μας μιλάνε για μεγάλα έργα. Ποια μεγάλα έργα? Άρα λέτε και το θέτετε σε μια καθαρά βάση πολιτικών επιλογών προτεραιοτήτων, ότι αυτή τη υφής τα έργα, να το πω αγοραία, δεν πουλάνε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας περιφερειάρχης, ένας δήμαρχος, κύριε Μαρινάκη, για να κάνω και το σύγχρονο του διαβόλου, θα έλεγε όχι σε έργα που προστατεύουν την καταστροφή χώρων ελεύθερων, δημόσιων, χώρων ιδιωτικών, ακόμη και ζώων. Είναι δυνατόν να το αποφεύγει ή δεν είναι αυτό, δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες? Τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα? Έτσι είναι, όπως το είπατε κύριε Τσεχίνη, υπήρχε για κάθε έργο που γίνεται, μπαίνει η λογική του λεγόμενου κόστος-όφελος. Πόσο θα κοστίσει και τι όφελος θα έχουμε, τι κέρδος θα έχουμε. Άρα εδώ όμως η ζωή του ανθρώπου, η περιουσία του λαϊκής οικογένειας, δεν υπολογίζεται. Τα ζήσαμε τώρα και στα Τέμπτα, ζήσαμε και σε άλλα ζητήματα και στον Περιά προχθές με τον Αντώνη. Τα ζήσαμε και τα φέρνουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άρα δεν κοστολογείται η ζωή του ανθρώπου. Αυτό κατηγορούμαστε ένα παράδειγμα, αυτό είναι εγκληματικό. Και βέβαια είναι και προσανατολισμός που έχουν. Να δείτε με τι διασύρει και με τι να το χρηματοδοτήσουν γρήγορα έργα που μας φέρουν διάφοροι επιχειρηματίες. Να τελειώνουμε γρήγορα για να χρηματοδοτήσουν. Και από την άλλη στιγμή, σε άλλες περιπτώσεις, χωρίς μαζικοί που έχουν και διεδικούν να γίνουν μια σειρά έργα στην περιοχή τους, δεν έχουμε χρήματα. Να σας πω, προχθές ο Όμιλος Μίτση έφαγε τη Χερσόνησο, αγόρασε τη ξενοδοχεία δίπλα στο παλιό, στην περιφέρεια μελέτη να χρηματοδοτήσουμε να γίνει μόλος και τεχνική παραλία. Λέει η υπηρεσία της περιφέρειας. Παιδιά, μα γίνει αυτό το έργο, πρέπει που δεν είναι χρηματοδότηση τώρα, μια εταιρεία δεν είναι δουλειά της περιφέρειας. Αν γίνει αυτό το έργο, θα καταστραφεί η υπόλοιπη Χερσόνησος. Θα φύγει η παραλία από τις υπόλοιπες περιοχές. Θα εξαφανιστεί. Δεν είχαν γίνει αντίστοιχες μέρες που χρειάζονται. Και όμως δυστυχώς ψηφίστηκε η εντολή για έργο, το συγκεκριμένο έργο. Πάμπολα είναι τα παραδείγματα. Πάμπολα. Ακόμα και με διαφορετική γνώμη των υπηρεσιών της περιφέρειας. Mm-hmm. Των αρμοδιών δηλαδή επιστημόνων. Πολλά τα παραδείγματα. Να πούμε τα Φαλάσσαρα, να πούμε το Πολύγρεμνο. Μια σειρά χώρους με βιασύνη να δώσουν άδεια όταν είναι για κάνει με κέρδη. Να μου επιτρέψετε κύριε Μαρινάκη μισό λεπτό, γιατί και η επικαιρότητα τρέχει. Έχουμε την πτώση ελικοπτέρου στην περιοχή Αχλαδίου Ευβοίας. Κατά τις πρώτες πληροφορίες είναι ιδιωτικό ελικόπτερο. Μένει να διευκρινιστεί, στο σημείο σπέβδουν και αρχές για να δουν τι έχει συμβεί. Εν μέσω της κακοκαιρίας έχουμε και την πτώση ενός ελικοπτέρου. Έρχομαι λοιπόν σε εσάς, ζητώ συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, αλλά ήταν αναγκαίο. Το ελικόπτερο από ό,τι μου λένε τώρα εδώ ήταν πολιτικό και κατέπεσε στην παραλία του Αχλαδίου, εκτελούσε ιδιωτική πτήση από Μαντούδη προς Βόλο, ήταν πολιτικό τύπο Α109, ενώ ήταν στον αέρα άρχισε να παίρνει περίεργη κλίση, λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε ένας κρότος. Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για την ώρα, θα δούμε. Το καλοκαίρι είχε πέσει το κρυσβεστικό, το παπάλαιο, το 50χρονών που το σμήνε εγώ, το πατριώτη μας. Σωστά. Κύριε Μαρινάκη, θέλω να έρθω στο κυρίως επίδικο. Εσείς ως λαϊκή συσπήρωση, της οποίας είστε επικεφαλής και υποψήφιος περιφερειάς για την Κρήτη, θα έλεγα ότι το λέτε ανοιχτά, ότι κοιτάξτε, ναι είναι αυτοδιοικητικές εκλογές, ναι υπό κάποιες συνθήκες θα μπορούσε να είναι η εφαπτωμένη των πολιτών πιο άμεσα, με μια πρωτόλια μορφή εξουσίας, όμως στην ουσία του δίνεται αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά και αυτού του προεκλογικού αγώνα, ιδίως στο πεδίο, όχι μόνο, αλλά ιδίως στο πεδίο των περιφερειών. Θα σας πει κανείς για ποιο λόγο, γιατί λέτε ότι είναι κρίσιμες πολιτικές εκλογές? Ναι, γιατί έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή του λαού μας. Θα πούμε ότι όλοι τη δίνουν καταρχήν, γιατί διαφημίζουν την ανεξάρτητη σχεδιασμή και χρήματα έχουν πάρει περιφερειάρχες, υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι. Απλώς εδώ έχουμε πραγματικά η σύμπτυξη που υπάρχει και η τάθηση απόψεων σε κεντρικό επίπεδο. Εδώ έχει γίνει πλήρη συμφωνία σε επίπεδο περιφερειών και δήμων μεταξύ των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Δεν έχουν διαφορές. Θα δούμε στην περιφέρεια της Κρήτης. Το κύριο Αρναουτάκη
τον είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Είχε στηρίξει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μαρκογιαννάκη. Δεν υπήρχε ούτε ένα θέμα να υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ τους. Ούτε πουθενά δεν ψήφισαν διαφορετικά από την πρώτη μέρα. Και ήρθε βέβαια σαν όριμο αποτέλεσμα να το στηρίξει η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. Και η διαφοροποίηση που κάνει και κατεβάζει τον κ. Δανέλη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει με πολιτικές επιλογές. Μέχρι τώρα και αντιπεριφερειάρχη του συμμετέχει στην περιφερειακή αρχή, είναι αντιπεριφερειάρχη και θα καθίσει μέχρι του χρόνου. Δεν έχουν διαφοροποιηθεί πουθενά. Έχει να κάνει με το τι χρώμα θα δείξει το βράδυ των εκλογών την κάθε περιφέρεια και πήρε τη στήριξη, από την Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κάνει με πολιτικές επιλογές. Άρα, για από εμάς έχει πολιτικό χαρακτήρα καταρχήν ότι με το νομοσχέδιο του Καποδίστρια, του Κλειστένη, του Καλλικράτη, των τελευταίων νόμων του Βορύδη και του Θεοδωρικάκου, όντως, αυτό που λέγαμε παλιά, τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες τότε, έχουν χάρη χαρακτηριστικά, αλλά έχουν γίνει το μακρύ χέρι του Υπουργείου Εσωτερικών. Και τους έχουν δώσει την αρμοδιότητα, γιατί άλλοι δίνουν τις σχετικές κατευθύνσεις, αυτό που λέγαμε προηγούμενα, τι έργα θα γίνουν, γιατί προσανατολισμό, τους έχουν δώσει την αρμοδιότητα της άμεσης επαφή με τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό έχουν και ιδιαίτερη, δίνουν και ιδιαίτερο βάρος και τα κεντρικά πολιτικά κόμματα και η κεντρική εξουσία στην περιφερειά και τι δήμαρχο θα βγει. Να σας πω ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένα έργο που το ζήτησαμε στο πετύπωμα στο λαό. Μια επιλογή. Κλείσω με τα ελληνικά εργοστάσια στην Ελλάδα που είμαστε πρώτη χώρα στον κόσμο, την Ευρώπη τουλάχιστον, και λέγαμε μετάβαση με φυσικό αέριο. Mm-hmm. Εδώ στο νησί μας, 600-700 ΜΒ ανάγκες έχουν ήδη διατηρηθεί πάνω από 2.500 ΜΒ. Με 100% επιδότηση τα αεολικά πάρκα. Και κρεμούν άλλα 10.000. Δεν θα μείνει κορφή για κορφή. Αρχίζει το μισό νησί δασικό. Αυτά δίνονται μετά οι επενδύσεις σε λεγόμενα ΑΠΕ για αεολικά πάρκα. Αυτοί, με βάση την επιλογή που υπάρχει στο χρηματιστήριο ενέργειας, μας πουλάνε ήδη για να θησαυρίζουν πανάκριβο το ρεύμα, το πλέον ο λαός. Άρα η πολιτική επιλογή τι θα κάνουμε. Οι αδειοδοτήσεις αυτές έχουν περάσει όλες από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και ενώ υπήρχε κάθε αντίθεση από περιοχές, καταστρέφεται και έχει σχέση με τις πλημμύρες, για να πάει σε ένα βουνό, ένα αεολικό πάρκο, πρέπει να γίνουν δρόμοι, τεράστιοι δρόμοι, σε πλάτους, χωρίς μελέτη και περιβαλλοντική καταστροφή δηλαδή, αλλά και αλλάζει η χρήση υγείας, θέλουν να διώξουν την χαρακτική κτηνοτροφία. Και οι επιλογές είναι παρά τις αντίθετες ελεύθερες εισηγήσεις και των υπηρεσιών και των τοπικών κοινωνιών, να τρέξουμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του κάθε ελληνική. Και εδώ μιλάμε για δύο εταιρείες μεγάλες που κάνουν. Αυτές είναι οι αδειοδοτήσεις που δίνονται. Άρα λέτε. Ναι, ναι. Έχει στο νερό ένα κοινωνικό αγαθό. Άρα είναι καθαρά από πολιτικών επιλογών. Βλέπετε. Το Ηράκλειο 15 μέρες δεν έχει ανοίξει, να γνήξει 10-15 μέρες δεν έχει να έχει νερό ευρύσει. Φιαλωμένο νερό πίνουν. Επιτρέπεται αυτό το 2023 με την ανάπτυξη των τεχνολογιών, της επιστήμης. Δεν έπρεπε να έχουν γίνει τα αναγκαία έργα. Τα αναγκαία έργα, τα αντίστοιχα, να υπάρχει άφορο νερό και για άδρευση και για ίδρυυση. Και βρισκόμαστε αυτά τα σημεία. Και τώρα ό,τι και έργα δίνονται, που οι μελέτες που υπήρχαν και 40 χρόνια πριν, δίνονται στις ιδιώτες. Τα δύο μεγάλα φράγματα τώρα που άμα θα γίνουν, γίνεται με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και ένα κοινωνικό αγαθό δηλαδή θα μας το πουλάει ανάλογα με το συμφέρον του ο κάθε ιδιώτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ποια κατεύθυνση, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να λειτουργεί η περιφέρεια? Τι είναι αυτό δηλαδή που εσείς, αν ήσασταν περιφερειάρχης, θα το αλλάζατε? Καταρχήν, να πούμε ότι είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Το νησί μας είναι και γεωγραφικά και εδαφολογικά και κλιματολογικά είναι πιο ευνοημένο πραγματικά από τη φύση. Και αυτός ο πλούτος που παράγεται, δυστυχώς, δεν εξοπλίζεται για τις ανάγκες των πολλών. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το λαό της κρίσης που έλεγα πάνω απ' όλα, γιατί άμα δεν πει ο λαός μας να το αντιπαλέψει, δυστυχώς τα συμφέροντα είναι μεγάλα και δεν μπορούμε να τα αντιπαλέψουμε. Με το λαό της κρίσης θα αντιπαλέψουμε αυτή τη λογική του προσανατολισμού που έχει η περιφερειακή αρχή σήμερα. Και θα παλέψουμε πραγματικά αυτός ο πλούτος που υπάρχει και θα διεκδικήσουμε και ακόμα περισσότερο την κεντρική εξουσία με αγωνιστικό τρόπο. Υπάρχουν θεσμοθετημένοι πόροι που έχουν κοπεί. Από όλες τις περιφερειές βέβαια που δεν διεκδικούνται. Με τα μνημόνια θα κοπεί συγκεκριμένη θεσμοθετημένη πόρη. Πολλά χρήματα που παίρνουμε είναι σε αυτά τη μισθοδοσία, που είναι και υποστελεχωμένες. Θα διεκδικήσουμε και πιο χρήματα και τα χρήματα που ήδη
γίνει τη μοιρασία, να το πούμε λαϊκά, θα πάνε με άλλο προσανατολισμό. Θα πάνε για τις ανάγκες των πολλών και όχι για κάποια λίγα κέρδη, για κάποιον λίγο νοικοκυριό τα κέρδη. Εκεί θα δώσουμε τη μάχη και είναι σε όλα τα επίπεδα. Α πούμε το δικό δίκτυο, που είναι πραγματικά πανάρχιο, σε κακό συντηρημένο, και ό,τι έργα ανακοινώνονται είναι ουσιαστικά για να έρθουν οι υποδομές μας πριν τις πλημμύρες, πριν τις καταστροφές. Αυτά είναι. Και ανακοινώνεται και ο νέος ΒΟΑ που θα γίνει με υπευθύματα του ελληνικού λαού, θα το χρησιμοποιήσουμε και σε εκατομμύρια ακούμε, και θα το δοθεί σε ιδιώτες, να πληρώνουμε πανάκριβα διόδια. Θα διχοτομηθούν οι πόλεις, τις ειδικές πόλεις του νησιού, μέχρι το Ηράκλειο. Θα δει αυτό κόμμα την πόλη. Γιατί θα έχουν ουσιαστικά θα έχουν από εκεί μεγάλες εισπράξεις λόγω διαδημοτικών μεταχειρήσεων. Είμαστε πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο. Οι διαδημοτικές μετακινήσεις να πληρώνουν διόδια. Από την γειτονιά στην άλλη, να πάω στο νοσοκομείο, στο φροντιστήριο. Αντίστοιχα, οι μεταχειρήσεις μέσα στο ΔΟΒΟΑΚ γίνεται με την επιλογή τη αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά να πατάει πάνω στον παλιό δρόμο, να μην υπάρχει εναλλακτικό. Δεν υπάρχει τον άλλο εναλλακτικό δρόμο στην Ευρώπη. Παντού υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι, αλλά υπάρχουν δίπλα εναλλακτικοί δρόμοι που κάποιο που δεν έχει δυνατότητα να πηγαίνει. Μην λέμε δωρεάν δρόμο. Να φτιαχτεί το πράγμα για να συντηρείται, το έχουν πληρώσει 100 φορές από εκεί σαν μέχρι σιτήρα, χωρίς διόδια. Και να γίνει πραγματικά, γιατί έχουμε θρυνήσει και έχει υποσχεθεί από τον πολιτικό λαό, από υποψήφιους πρωθυπουργούς, πρωθυπουργούς τώρα και 40 χρόνια, με δεκάδες θύματα κάθε χρόνο. Και δεν, από την ελληνική, δεν φτιάζουν για τα θύματα για τις ανάγκες του δρόμου μας. Το φτιάζουν για να εξυπηρετήσουν τις αυξημένες ανάγκες του τουρισμού που περιμένουμε και τις νέες επενδύσεις που γίνονται και στην Ειδική και στην Ανατολική Κρήτη. Να πηγαίνουν πλέον τα ξενοδοχεία. Μας τα λένε πλέον φανερά. Κύριε Μαρινάκη, η πρώτη Αμερικάνικη βάση δεν έπρεπε. Κύριε Μαρινάκη, με ακούτε. Κύριε Μαρινάκη, με ακούτε. Εάν έχετε hands free, παρακαλώ πολύ, ή μιλήστε λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο, γιατί κάνει πολλές διακοπές. Με ακούτε. Δεν έχω hands free, κατευθείαν μιλάω από το τηλέφωνο. Πιο μακριά, ωραία. Λοιπόν. Άρα υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες και πραγματικά πρέπει να διεκδικήσουμε πραγματικά να αλλάξει προσανατολισμό η περιφέρεια. Να αλλάξει προσανατολισμό. Άρα να διαμορφωθεί, λέτε, ένα διεκδικητικό πλαίσιο. Με ρωτάνε εδώ κόσμος πώς θα διαχειριζόταν τα κονδύλια διαφορετικά ο κύριος Μαρινάκης αν ήταν περιφερειάρχης. Τι διαφορετικό θα έκανε? Δεν θα τα έριχνε και αυτός σε εκείνα τα έργα που σηκώνει ως μέτρο αναλογούν η περιφέρεια? Θα έκανε κάτι άλλο? Βεβαίως. Τελείως διαφορετικά. Είπαμε προηγούμενα για την πολιτική προστασία και τα πολιτικά, αντισυσμικά, αντιπυρικά. Που τα φάζω. Εμείς τα φάζαμε στο προηγούμενο διάθεση και δώσαμε μάχη σε αυτά τα θέματα. Για το ειδικό δίκτυο ασφαλές πραγματικά, θα μπορέσει να γίνεται με ασφάλεια ο πληθυσμός του νησιού. Για υγεία, η κατάσταση στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγεία που έχουμε στο νησί. Να παλέψουμε και όχι να το αναλαμβάνουμε σαν βάρος στην περιφέρεια, που υπόθηκε από την περιφέρεια και προχωρήσαμε την ανακοίνωση. Να διεκδικήσουμε από το κράτος να στελεχωθούν τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, να μην περάσει ο νέος χάρτης, γεωγραφικός χάρτης που προβλέπει κλεισίματος νοσοκομείων στο Λασίδι και στο Ρέσμινο. Σχολεία, νέα σχολεία. Πόσα χρόνια έχει χτιστεί ένα σχολείο στο Κρήτη? 20 χρόνια έχει χτιστεί σχολείο. Και έχουμε τα μισά, οι μισές αίθουσες να είναι με προκάρτ, να γίνονται συμπτύξεις τμήματων, συμπτύξεις σχολείων. Αυτή είναι πραγματικά που βιώνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα. Βλέπετε τις τεράστιες ελλείψεις. Αν δεν πληρώσουμε, δεν μπορεί άλλο να πει ότι πάει άρνηση για πολιτικές δραστηριότητες. Για την τρίτη ηλικία. Δεν υπάρχουν δομές. Βλέπετε το σκάνδαλο που ξέσπασε το έγκλημα με το γυροκομείο, το ειδικό στα Χανιά. Αντίθετα στο Ηράκλειο. Χωρίς άδειες είναι. Υπάρχει κάτι κειμένο για αυτά. Πώς θα παλεύει αυτά η περιφέρεια? Και για τα παιδιά. Είδαμε και αυτό τώρα η άλλη ιστορία με την εκπρόθεση. Πώς βοηθάει το κράτος? Μου λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Μαρινάκη. Βάσει του νόμου 4549, 14 του 18, υποχρεώθηκαν όλοι οι Δήμοι της χώρας και οι περιφερειές να παραδώσουν τη διαχείριση στην ΑΔΕ για πάσης φύσεως έσοδο. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα της περιφέρειας? Αν δηλαδή για κάθε εκταμίευση, για κάποιο έργο αποφασίζει η ΑΔΕ και όχι ο Περιφερειάρχης, μπορούμε να μιλάμε για αυτοδιοίκηση? Σαφώς, σας το είπα προηγουμένως. Ναι, ναι. Δεν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, πρέπει να μιλάμε για διοίκηση. Είναι ουσιαστικά το μακρύ χέρι του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτά είναι δυστυχώς.
αλλά υπήρξε και μια αντίδραση από μεριά τη περιφέρεια, από πλευρά των Δήμων. Υπήρξε αυτή η κατεύθυνση. Πείτε μου. Πνιγήκαμε. Αντίδραση στην περιφέρεια να γίνουν τα αναγκαία έργα, να ζητήσει. Φωνή όντω φαίνεται. Άλλο ακροατή. Καλημέρα, λέει στον κύριο Μαρινάκη. Θέλω να ρωτήσω, αρκεί μόνο του ο περιφερειάρχη και ένα δυναμικό ενδεχομένως περιφερειακό συμβούλιο ή χρειάζεται ένας συντονισμός με τις δημοτικές αρχές του νησιού? Και με τις σαφώς χρειάζεται συντονισμός με τις δημοτικές αρχές και πολύ περισσότερο με τους μαζικούς φορείς με το λαό του νησιού. Ήταν θετικό που το προηγούμενο τετραετία δεν υπήρχε περιφερειακό συμβούλιο που να υπήρχε μαζικοί φορείς να διεδικούν. Και αν γίνανε κάποια θετικά βήματα, γίνανε κατά την πίεση. Να σας πω τώρα, έδωσε η περιφερειακή αρχή άδεια στα θαλάσσια καταστροφή, πρώτα η γνώμη της περιφέρειας, της υπηρεσίας της περιφέρειας, των επιστημών δηλαδή, της δημοτικής αρχής εκεί, αλλάζει τη γνώμη της υπηρεσίας, το πολιτικό προσωπικό όργανο και δίνει άδεια να συμμετοποιηθεί παραλία των θαλασσάρων, να θαύμα της φύσης. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος, το είχε και στον Πολύκρεμο. Αναγκάστηκε και κάνε πίσω. Ακόμα και η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να κατέβει κάτω και να πει ότι θα γίνει. Είναι εκτεθειμένη σε πολλά ζητήματα. Σε πάρα πολλά ζητήματα. Να τώρα για το. Συγγνώμη δηλαδή. Για το δρόμο που ενώνει το Καστέρι με το Ηράκλειο. Ναι. Γίνεται ένα τερατούργημα εκεί. Καταστρέφεται. Αν δεν θα μπορούσε να γίνει μια σύρακα, μια καταστροφή, υπήρχαν προτάσεις. Γιατί λόγω του κόστους, από μια μεριά εγκρίνομαι να δοθούν 140 εκατομμύρια περιπλέον. Και αυτό το έργο που πραγματικά θα καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή, δεν δίνονται επιταπλέον χρήματα για πραγματικά να μην έχουμε τερατούργημα. Και μια σειρά άλλα έργα. Προφανώς. Πράγματα και λιμνοσταμινές τρύπιες. Τα αρχιτικά τα χρόνια. Είμαστε στη Σιτία χθες, βλέπαμε και λιμνοσταμινή. Δεν λειτουργήσε φροτέ. Αντίστοιχα, από την άλλη μεριά, το Βαλσαμιώτης. Η Γη Θεοδόρη, η Χρυσοσκαλίτισσα. Μια σειρά που είναι πραγματικά σε φροτέ δεν λειτουργήσαν. Τα πληρώσαμε από το κόσμο, ουσιαστικά ο λαός τα πληρώσει. Και τα οποία έχουν επιπτώσει, φαντάζομαι, συμφωνείτε στο λεγόμενο πρωτογενή τομέα, άμεσο, έτσι, που είναι κρίσιμος, που είναι ένας κρίσιμος τομέας. Να σας πω για το πρωτογενή τομέα, εκεί μαζί είπατε και στα Χίνη, η ρακοκτονία αρμοδιότητα της περιφέρειας. Το 2009 μειώθηκαν τα χρήματα, 4 εκατομμύρια λιγότερα δόθηκαν στην περιφέρεια Κρήτης από το Υπουργείο. Είναι χρήματα δικά μας, τα πληρώνει ο αγρότης για την ρακοκτονία. Αυτά τα χρήματα φτάνουν για 4-4,5 ψυχασμού στο νησί. Οι ανάγκες που από ότι σε μια κακή χρονιά γενικά, επιστήμονται δεν χρειάζονται 6-7 ψυχασμοί. Αυτά θέλει την παραγωγή, δεν είναι μας ευθύνη. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι θέμα. Όπως και η στρατηγία έλεγα που χρειάζονται οι αγρότες να γίνουν αγροτικοί δρόμοι σε άθλια κατάσταση. Δημοτική, περιφερειακή. Κύριε Μαρινάκη, φτάνοντας στο τέλος αυτής της επικοινωνίας, θέλω να σας ρωτήσω, άρα για σας, γιατί ο πολίτης στην Κρήτη πρέπει να επιλέξει το ψηφοδέλτιο στην περιφέρεια της λαϊκής εισπύρωσης? Εμείς είμαστε τα προηγούμενα χρόνια και νομίζω δεν υπήρχε θέμα μικρό ή μεγάλο από ασκούς τη λαϊκή οικογένεια να μην βρεθήκαμε και κοντά και έπρεπε τα λόγια και τους πολίτες, στο λαό μας, του εργαζόμενου, του εργοδότη, του εργαζόμενου, να παλέψουμε για αυτά τα ζητήματα. Και εννοείται, δώσαμε μάχες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Η ενίσχυση τη ελληνική πλήρωση ήταν στα Περιφερειακή Αρχή, θα αλλάξει ο προσανατολισμό, η κατεύθυνση, όπως το είχε προηγούμενα, των έργων στην νησί. Με προτεραιότητα συγκεκριμένα του πολλού και όχι του λίγου. Σαν αντιπολίτευση και σαν αρχική, σαν αντιπολίτευση, θα είμαστε αντιπολίτευση στο κεντρικό κράτο να εκδικήσουμε. Έχουμε το πάρουμε του πελετήρι. Το 1 ευρώ του κάνει 10. Πετάγοντας έξω τους εργολάβους, ένα εργοψυχικό στο 10 εκατομμύριο του κάνει 1 εκατομμύριο. Προσλαμβάνοντας τεχνικό, επιστημονικό, εργατικό προσωπικό, να φτιάζει όλος ο Δήμος. Έχει αλλάξει. Και πραγματικά είναι γνωστό ότι η λαϊκή συμπλήρωση στηρίζεται από το κομμουνιστικό κομμάτι. Που συμμετέχουν όμως σε αυτοκινητοποίηση και ο κόσμος που δεν συμφωνεί με το κουκουέ. Σε όλο το νησί και πανελλαδικά, ακόμα και το δημοσίευμα στις εκλογές, αλλά συμφωνούν στην λογική που έχουμε για την τοπική διοίκηση, για τους Δήμους της Περιφέρειας. Αντίστοιχα στην Πάτρα, το κομμουνιστικό κόμμα έκανε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Και όμως ψηφίζεται από το 70% του πατρινού λαού, παρά τον πόλεμο που δέχεται.
Αλέξανδρος Μαρινάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Είχε μερικά προβληματάκια επικοινωνία σήμερα. Τι έκανε, τεχνολογία δεν τα λύνει όλα. Αλλά... Έτσι, ρε. Κύριε Μαρινάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Σαχίνη και στο ακροδέμα να είμαστε καλά, να παλεύουμε. Και οι μαζικοί πάλι πάντα θα φέρουν αποτελέσματα. Αλλαγή σχετισμών. Αλλαγή σχετισμών στις 8 Οκτώβριου.